Επιστρέφουμε εδώ στο πλατό της εκπομπής για να ανοίξουμε την αυτοδιοικητική συζήτηση. Να πάμε σε έναν Δήμο τον οποίο τώρα αγαπάμε πολύ και εγώ προσωπικά αλλά και όλοι μας νομίζω. Είναι μια πολύ όμορφη περιοχή της Κρήτης. Ένας ορεινός Δήμος με πολλές προοπτικές και πολλές ανάγκες όμως θα συμπληρώσω. Και θα συζητήσουμε για όλα. Να καλησπερίσω λοιπόν τον κύριο Γιάννη Στεφανάκη, Δήμαρχο του Οροπεδίου Λασιθίου και εκ νέου υποψήφιο Δήμαρχο με την παράταξη Λασιθιώτικο Κάλεσμα χθες, σήμερα, αύριο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στον συνυποψήφιό μου, τον Κώστα Καλιαδάκη. Μαζί μας λοιπόν είναι και ο κύριος Κωνσταντίνος Καλιαδάκης, υποψήφιος δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Καλησπέρα και από μένα και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ που κάνατε το δρόμο για να έρθετε μέχρι εδώ για να συζητήσουμε για αυτές τις εκλογές, σημαντικές εκλογές, οι οποίες θα καθορίσουν λοιπόν το μέλλον του Δήμου για τα επόμενα χρόνια. Κύριε Στεφανάκη, ήσταν στο τιμόνι του Δήμου τα τελευταία χρόνια. Τι λέει ένας πρώτος απολογισμός, κοιτάζοντας έτσι πίσω, τι βλέπετε? Καταρχήν, πέρα από τις ευχαριστίες που ήδη ανέφερα, θα ήθελα να αναφέρω και δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Μέσα από την εκπομπή σας, να μεταφέρω μία είδηση, σημερινή είδηση. Δημοπρατήθηκε σήμερα με απόφαση του Υπουργού Υποδομών το μεγάλο έργο των αρδευτικών δικτύων του κάμπου του Οροπεδίου Λασιθίου. Τα αρδευτικά δίκτυα συνδέονται με την λιμνοδεξαμενή του Αγίου Γεωργίου, χωρητικότητας περίπου 2,5 εκατομμυρίων κυβικών νερού, και εξασφαλίζουν ισονομία στο νερό σε όλους τους παραγωγούς για όλο τον κάμπο του Οροπεδίου Λασιθίου. Καλύπτεται όλος ο κάμπος. Όλος ο κάμπος, εκτός της περιοχής της Πλάτης και κοινότητας κάτω μετοχίου, όπου ήδη εκπονείται η μελέτη για την τρίτη λιμνοδεξάμενη και το συμπληρωματικό κομμάτι. Πότε θα έχει ολοκληρωθεί όλο αυτό? Έχει διάρκεια, αν θυμάμαι καλά, 60 μήνες το έργο. Είναι μεγάλο έργο. Είναι έργο των 12 εκατομμυρίων ευρώ. Από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο έργο που έχει συμβεί ποτέ στο Οροπεδίο Λασιθίου, και είναι προϊόν της επιμονής μας, των αγώνων και της διεκδίκησης, της ισχυρής διεκδίκησης που ξεκινήσαμε από την πρώτη μέρα. Διότι από την πρώτη μέρα καταλάβαμε την μεγάλη ανάγκη που έχει το Οροπεδίο Λασιθίου στα αντισταθμιστικά, τα οποία δεν είχαμε για το νερό που δίνουμε στον Αποσελέμι. Καταφέραμε λοιπόν και με τη σημερινή εξέλιξη δύο σημαντικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι το βάθος που το νερό φεύγει, απορροφάται, το σημείο υδροληψίας το λεγόμενο, στην αρχή μελέτη ήταν να είναι στα 10 μέτρα, 9,80 για την ακρίβεια. Δηλαδή, όπως είναι ο κάμπος, θα γινόταν μία λακκούβα στα 10 μέτρα και θα αποστράγγιζε όλο τον κάμπο μαζί με κάποιους τάφρους πάλι 10 μέτρα βάθος. Αυτό λοιπόν μέσα από τη διεκδίκηση καταφέραμε τότε, και θυμάστε ότι είχαμε και φτάσαμε σχεδόν και σε προσαγωγές τότε, μεγάλη ρήξη με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, με την κυβέρνηση, με όλους τους φορείς οι οποίοι εμπλέκονται. Καταφέραμε το σημείο υδροληψίας να πάει μόνο στο 1,80. Δηλαδή το νερό αντί να το παίρνουν από τα 10 μέτρα βάθος, το παίρνουμε από τα 1,80. Το οποίο μας εξασφαλίζει νερό, δεν στερεύει ο κάμπος, δεν στεγνώνει. Φανταστείτε ότι το πυθμένος ποταμού είναι 3 ή 3,5 μέτρα βάθος, οπότε έχουμε επάρκεια νερού, δεν σταγίζει ο κάμπος και παράλληλα διεκδικήσαμε και με την ευχάριστη εξέλιξη τη σημερινή δημοπρατούνται τα αρδευτικά δίκτυα που ήταν το πρώτο θέμα που αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ως αντισταθμιστικό, πέρα από την επάρκεια νερού που εξασφαλίσαμε, για το θέμα του Αποσελέμι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, μια πολύ σημαντική εξέλιξη για το πρωτογενή τομέα, ο οποίος έχει τεράστια προβλήματα όσον αφορά το κόστος παραγωγής. Θα επανέλθω στον πρωτογενή τομέα, γιατί ναι, ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, κατά κύριο λόγο, οι κάτοικοι του από εκεί ζουν, από τον πρωτογενή τομέα, και έρχονται αντιμέτωποι πολλές φορές και με ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία κανένας δεν μπορεί να προβλέψει, αλλά πρέπει να έχουμε στήσει ένα ανάχωμα. Όμως, οφείλω να ζητήσω έτσι για αυτή την εξέλιξη και ένα σχόλιο από τον κύριο Χαλκιαδάκη. Αρδευτικά έργα τα οποία είναι απαραίτητα σε κάθε Δήμο, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για έναν ορεινό αγροτικό Δήμο. Ναι. Εγώ χαίρομαι που επιτέλους μετά από 8 χρόνια με τόση καθυστέρηση, γιατί άραγε τόσο πολύ, μπαίνει σε μια σειρά αυτό το έργο και μάλλον μετά από 60 μήνες, λέμε για μερικά χρόνια ακόμα, ότι 8 και 12 χρόνια, 13 δηλαδή, έκανε να πάει το νερό, το έτοιμο, στα χωράφια των ανθρώπων. Εγώ να ξεκινήσω από την αρχή, ότι ακόμα και αυτό το νερό δεν φτάνει, μια που ξεκινήσαμε από αυτό το πράγμα. Όλοι μας το ξέρουμε, ότι το Οροπεδίο Λασιθίου έχει πρόβλημα νερού. Πρόβλημα νερού στην άρδευση. Τώρα θα έπρεπε να μιλάμε για τρίτη λιμνοδεξαμενή. Μακάρι να γίνουν όλα αυτά. Είναι στο δικό σας τον σχεδιασμό? Στο δικό μας τον σχεδιασμό είναι πολλά πράγματα.
που κυρίως αφορούν την καθημερινότητα, που αφορά την ίδρυψη κυρίως, την αποχέτευση, μεγάλο πρόβλημα, και την καθαριότητα. Αυτά είναι τα τρία βασικά. Υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως είναι η οδοποιία, όπως είναι η αγροτική οδοποιία, όπως είναι τα αποστραγγιστικά έργα. Και άλλα μικρότερα θέματα, όπως είναι ο δημοτικός φωτισμός, όπως είναι η αστυνόμευση. Καθημερινά πράγματα δηλαδή. Εκεί εντοπίζετε λήψεις? Παντού. Παντού. Σχεδόν είναι ανύπαρκτα. Έχουμε, ας πούμε, για όλο το Δήμο ένα ή δύο αστυνομικούς. Ίσως να είναι και ένας. Ανύπαρκτη σχεδόν αγροφυλακή. Αλλά αυτά είναι δευτερεύοντα, ας πούμε. Τα πρωτεύοντα είναι νερό. Δεν έχουμε να πιούμε νερό το καλοκαίρι. Ο Δήμος Οροπεδίου που ποτίζει ξεδιψά τη μισή Κρήτη με το φράγμα το Ποσελέμι. Δεν έχει να πιει όλο νερό, το καλοκαίρι λέτε. Δεν έχουμε νερό. Να μας απαντήσει ο Δήμαρχος. Δήμαρχε, είναι ένα θέμα. Mm-hmm. Αν όντως ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθή, ο οποίος ουσιαστικά ξεδιψάει όλους τους άλλους Δήμους, δεν μπορεί ο ίδιος να έχει νερό. Mm-hmm. Καλά. Οπωσδήποτε, πέρυσι υπήρχε το γενικότερο πρόβλημα λήψη ιδρίας, mm-hmm. το οποίο το αντιμετωπίσαμε και εμείς mm-hmm. σε πολύ μεγάλο βαθμό. Φανταστείτε μια γεώτρηση η οποία αντλούσε νερό από τα 7 μέτρα, είχαμε κατεβεί κάτω από τα 30. Πέρυσι ήταν τεράστιο το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμος έχει κάνει σχεδιασμό, έχει δημοπρατήσει ήδη και εκτελείται έργο. Το οποίο έργο παίρνει νερό από την λιμνοδεξαμενή του Αγίου Γεωργίου με ειδικό αγωγό, το ανεβάζει στην περιοχή της Κεφάλας πάνω από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Και εκεί έχουν εγκατασταθεί ήδη, έχουν κατασκευαστεί δεξαμενές. Τώρα γίνεται παρέμβαση στο αντλιοστάσιο μέσα με φίλτρα, να καθαρίζεται το νερό, να απολυμαίνεται, να εμπλουτίζεται αν χρειάζεται και να κατανέμεται σε όλο το οροπέδιο μέσα από ένα κυκλικό δίκτυο που είχε κατασκευαστεί το 2000 και ενώνει όλο το οροπέδιο μαζί. Με αυτόν τον τρόπο απομονώνουμε τις επιμέρους. Τα επιμέρους αντιλιοστάσια, τις επιμέρους γεωτρήσεις και έχουμε καθαρό νερό, πιστοποιημένο, λεγμένο, 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο. Συν, αυτό είναι δημοπρατημένο αυτό που λέμε. Έχουν δημοπρατηθεί λοιπόν η βελτίωση των αντιλιοστασίων, των υποδομών και των φίλτρων 250.000 ευρώ, συν 80.000 ευρώ ο αγωγός και τώρα έχουμε έγκριση από το πρόγραμμα Φιλόδημος και ολοκληρώνουμε για πάντα, λύνουμε το πρόβλημα της ίδρυψης. Με μια χρηματοδότηση της τάξης των 3.714.000 ευρώ, στην οποία εγκρίθηκε ο Δήμος μας, υπέβαλε εγκεκριμένη μελέτη, εγκρίθηκε και δημοπρατείται το αμέσως επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Είναι το μεγάλο έργο της εξοικονόμησης νερού με ψηφιακά υδρώματα, με αντιλιοστάσια όπου θα έχουμε την ένδειξη ηλεκτρονικά και αυτοματισμούς ώστε να εξοικονομούμε και νερό και ανθρώπινο δυναμικό. Mm-hmm. Όσον αφορά, άρα λοιπόν το κομμάτι αυτό το έχουμε δρομολογήσει, το αντιμετωπίσαμε από την πρώτη μέρα. Όσον αφορά το κομμάτι τώρα της αστυνόμευσης, εδώ θα μου επιτρέψει ο αγαπητός μου φίλος ο Κώστας, ότι έχουμε κάνει πράγματα. Όταν αναλάβαμε το 2014 ως νέα δημοτική αρχή, υπηρετούσαν στο οροπέδιο αστείου δύο αστυνομικοί. Σε μια υποδομή αστυνομικού σταθμού, η οποία δεν θα ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να περιγράψω. Ο Δήμος στην προσπάθειά του για βελτίωση όλων των υπηρεσιών, όπως έχουμε κάνει και στο ΕΚΑΒ και στην πυροσβεστική και στο κέντρο υγείας, αντίστοιχα κάναμε και στον αστυνομικό σταθμό. Ήδη ανακαινίζουμε το παλιό ειρηνοδικείο, το οποίο το πήρε ο Δήμος στην ιδιοκτησία του από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, και θα φιλοξενήσουμε στο ειρηνοδικείο δίπλα στο Δημαρχείο τον αστυνομικό σταθμό. Τώρα υπηρετούν αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό σταθμό όχι δύο, 7 αστυνομικοί. 7 αστυνομικοί. Αυτό έγινε από το 2000. Δεν βέβαια τι ανάγκε και 7 αστυνομικοί, αλλά είναι ένα βήμα ότι από δύο. Από του δύο να πάμε στου 7 και με μια συνταξιοδότηση ενδιάμεσα. Έχετε στο πρόγραμμα να πιέσετε ακόμη περισσότερο. Η πίεση που ασκήσαμε ήταν τεράστια. Έγινε η διάρθρωση τη αστυνομία. Να θυμίσω ότι έκλεισε το αστυνομικό τμήμα στη Νεάπολη. Εμάς παρέμεινε ο αστυνομικό σταθμό. Και όχι μόνο παρέμεινε, ενισχύθηκε κατά 5 άτομα και με αξιωματικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και τα παιδιά δουλεύουν πραγματικά πολύ σκληρά κατά από αντίξωε συνθήκε. Σίγουρα όμω. Και εδώ θα συμφωνήσω με τον φίλο μου τον Κώστα ότι σίγουρα θέλουμε περαιτέρω ενίσχυση γιατί το οροπέδιο Λασιθίου είναι ένας κόμβος. Ορεινός κόμβος στη μέση του νομού Ηρακλείου και νομού Λασιθίου. Είναι πέρασμα. Οπότε με την ολοκλήρωση του αστυνομικού σταθμού που γίνεται με δαπάνες του Δήμου στο παλιό ειρηνοδικείο, θα διεκδικήσουμε αμέσως μετά να γίνουμε αστυνομικό τμήμα Β' τάξεως που εκεί δικαιολογεί 12 άτομα προσωπικό. Καταφέραμε κάτι πολύ σημαντικό.
Και κάπως ο κόσμος δεν κατάλαβε ακριβώς τι ήταν αυτό. Έγινε ο οροπέδιο αστείου για τους αστυνομικούς έγινε δήμος δυσμενούς διαβίωσης. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι αστυνομικοί που υπηρετούν στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, στον αστυνομικό σταθμό, παίρνουν επιπλέον μόρια. Οπότε έχουν, το είχαμε καλύψει και εδώ μας. Ναι, έχουν κίνητρα για να έρθουν. Και με αυτή την προοπτική, λοιπόν, που ήταν ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα, το διεκδικήσαμε και το καταφέραμε σε συνεργασία με τους φορείς και τους αστυνομικούς. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουμε περισσότερη αστυνόμευση. Το απαντήσατε πλήρως. Θέλω να πάμε και σε επόμενα θέματα. Θέλω, κύριε Χαλκιαδάκη, λίγο την δική σας εικόνα για το πώς βλέπετε, για παράδειγμα, άλλα θέματα καθημερινότητας, όπως είναι το αποχετευτικό δίκτυο. Καταλαβαίνουμε ότι ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου έρχεται πολλές φορές αντιμέτωπος και με τις γερασμένες ιδιωτικές υποδομές. Αλλά το θέμα είναι τι κάνει για τις υποδομές στις οποίες είναι υπεύθυνος. Έχουν γίνει βήματα στο αποχετευτικό δίκτυο, γιατί είναι και αυτό ένα σοβαρό θέμα καθημερινότητας. Το αποχετευτικό, λοιπόν, έχει ως εξής. Είναι σχεδόν σε πρωτόγονη κατάσταση. Υπάρχουν κάποια αγωγή μέσα στα χωριά που καταλήγουν σε χαντάκια ή σε κλειστού τύπου δεξαμενές, οι οποίες δεν αδειάζονται ποτέ, υπερχυλίζουν και είναι σαν να πηγαίνουν και μετά πηγαίνουν στα χαντάκια. Αυτό συμβαίνει λίγο έξω από τα χωριά. Από τα τελευταία σπίτια. Mm-hmm. Εστίες μόλυνσης, το νερό στον υδροφόρο ορίζοντα. Τι άλλο μπορώ να περιγράψω σε αυτό? Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τώρα. Τέτοιο. Μπορεί να περιγράψει κανείς τίποτα άλλο από αυτό? Mm-hmm. Υπάρχει λύση γι' αυτό, για τη δική σας την παράταξη? Υπάρχει λύση. Κοιτάξτε, οι λύσεις πάντα υπάρχουν. Οι λύσεις, και εκεί νομίζω πως είναι η διαφορά μας, είναι η διεκδίκηση. Η διεκδίκηση όσον αφορά την κεντρική διοίκηση, τη χρηματοδότηση, την αληθινή χρηματοδότηση, όχι τα μικρά πραγματάκια. Αλλά θέλω να πω ότι υπήρξε μια πολύ παλιά μελέτη, έτοιμη, που δεν ξέρω γιατί δεν πέρασε ποτέ από κανένα συμβούλιο δημοτικό. Και ήταν και στα αντισταθμιστικά του φράγματος αποσελένη. Mm-hmm. Ούτε πέρασε η μελέτη, ούτε διεκδικήθηκε από το φράγμα. Θέλω να πω δε για το φράγμα ότι είναι άμεσα συνδεδεμένο με το οροπέδιο Λασιθίου και σε λίγο καιρό θα αρχίσουν να ζητάνε πράγματα από εκεί. Θα ζητάνε μόνο βιολογικές καλλιέργειες και διάφορα άλλα που υπάρχουν μέσα στη μελέτη. Γι' αυτά δεν λέει κανείς τίποτα. Δεν λέει κανείς τίποτα. Το μεγάλο πρόβλημα, και ό,τι προβλήματα για να πούμε, συνδέονται με ένα τεράστιο πρόβλημα. Ότι το οροπέδιο Λασιθίου δεν θα έχει σε λίγο καιρό κάτοικος. Ερημοποίηση, λοιπόν, λέτε. Εγκατάλειψη που έχει γίνει ήδη. Το να προσπαθήσει κάποιος να κρατήσει κάποιους νέους, σχεδόν δεν υπάρχουν νέοι. Σχεδόν δεν υπάρχουν. Mm-hmm, mm-hmm. Το θέμα είναι να διεκδικήσουμε στο να γυρίσουν πίσω οι νέοι. Και εκεί χρειάζεται μεγάλη διεκδίκηση και μεγάλη επιχορήγηση από το κράτος, κρατική βοήθεια. Δηλαδή, αυτό που είναι σημαντικό είναι η σύνδεση με την πόλη. Είναι πολύ σημαντικό. Σύνδεση με την πόλη γρήγορη και εύκολη. Αυτό θα βοηθήσει. Οδικό δίκτυο, λοιπόν, έτσι. Κεντρικό οδικό δίκτυο με την πόλη, εκτός το υπόλοιπο που δεν υπάρχει. Δεν το λέμε αυτό. Λέμε δηλαδή για ένα πλάνο 20ετίας ή και παραπάνω. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει δουλειά. Η σύνδεση, λοιπόν, με την πόλη θα βοηθήσει στο να έρχονται άνθρωποι και επισκέπτες και στον τουρισμό και στο εμπόριο. Αλλά φανταστείτε άνθρωποι νέοι που έχουν οι πατεράδες τους και τα λοιπά, ένα σπίτι στο χωριό, θα μπορούσαν να δουλεύουν στη Χερσόνησο, στο Ηράκλειο ακόμα. Αν το χρόνο τον κάνουμε 30-35 λεφτά, μπορεί να είναι η κύρια κατοικία τους εκεί και να δουλεύουν κάπου αλλού. Και να είναι και περισσότερο ασφαλές για εκείνους οι οποίοι το κάνουν ήδη, παρότι είναι δύσκολο το δικό δίκτυο. Βάζετε όμως πολλά πράγματα στη συζήτηση και τα βάζω. Μα είναι τρομερά, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, ο κόσμος φεύγει. Ωραία, οφείλω να προχωρήσω, λοιπόν, τη συζήτηση για να προλάβουμε να τα απαντήσουμε όλα. Αποχετευτικό δίκτυο. Ο κ. Χαλκιαδάκης περιέγραψε μια πολύ άσχημη κατάσταση, κύριε Στεφανάκη. Ναι. Αποχετευτικό δίκτυο είχε γίνει την εποχή των κοινοτήτων σε κάποιες κοινότητες. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάζεται στο Τζερμιάδο, που δεν έχει ολοκληρωθεί, δηλαδή κατά τα 3/5 δεν έχει αποχετευτικό δίκτυο, με αποτέλεσμα τα νοικοκυριά να βρίσκουν διέξοδο στους αγωγούς των Ομβρίων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεται κεντρικά. Είχε γίνει μελέτη του 2000, την έχουμε παραδώσει στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης με χρηματοδότηση 200.000 ευρώ
από τον Υπουργό τον κύριο Σταθάκη, από τον Αύγουστο του 2018 υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση για επικαιροποίηση της μελέτης, προκειμένου να διασυνδεθεί όλο το οροπέδιο, και έχει απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, διαφωνώ σε αυτό, μας έχει απασχολήσει και η μελέτη και η χωροθέτηση των βιολογικών, το πού θα κουμπώσουν όλα αυτά τα λίμματα για να γίνεται η σωστή τριτοβάθμια επεξεργασία και να έχουμε ποτιστικό νερό στη συνέχεια. Είναι ένα θέμα το οποίο το βάλαμε, γιατί εμείς βάλαμε και το θέμα των αντισταθμιστικών, δεν τα έβαλε η Λαϊκή Συσπήρωση, το θέμα των αντισταθμιστικών του οροπεδίου Λασιθίου, ούτε σας είδα να είστε εκεί να διεκδικείτε σε Λαϊκή Συσπήρωση ποτέ, ούτε ήρθατε ποτέ στο γραφείο να μου ζητήσετε ένα ραντεβού να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, όπως πολύ καλά λέτε, μέσα από διεκδικήσεις, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα όπως τα αντιμετωπίζουμε. Εμείς δεν φοβόμαστε κανένα, δεν φοβόμαστε την κυβέρνηση, γιατί ξέρουμε ότι αυτό που κάνουμε το κάνουμε με σωστό τρόπο, για σωστούς λόγους, και αν κάπου κάνουμε λάθη, ζητάμε και συγγνώμη για αυτά. Όμως, όσον αφορά την αποχέτευση, για να γίνω συγκεκριμένος, εφόσον ολοκληρωθεί η μελέτη που είναι χρηματοδοτημένη 200.000 ευρώ από τον Υπουργό, τον κύριο Σταθάκη, από τον Αύγουστο του 2018, την έχει αναλάβει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, θα ενταχθεί στο πρόγραμμα Φιλόδημος, το οποίο άνοιξε το 2018 το πρόγραμμα Φιλόδημος για όλη την Ελλάδα. Αν είχε ανοίξει το πρόγραμμα Φιλόδημος νωρίτερα, θα είχαμε κάνει κάτι καλύτερο. Είναι μια μεγάλη δαπάνη, δεν μπορεί να την αναλάβει ο Δήμος. Πρέπει να την αναλάβει το κεντρικό κράτος σε κάθε περίπτωση και είναι και υποχρέωση, υποχρέωση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης που δίνει το νερό στους κατοίκους της Βόρειας Παραλίας να φροντίσει για την ποιότητα του νερού αυτού, άρα να κάνει βιολογική επεξεργασία. Ο Δήμος τι έχει κάνει? Έχουμε δημοπρατήσει σε συγκεκριμένα σημεία κάποια μικρά, όπου μπορεί ο Δήμος, αποχετευτικά, και έχουμε κάνει πλήρη ανακαίνιση του βιολογικού. Από πέρυσι έχει ολοκληρωθεί το έργο αυτό, από πέρυσι το βιολογικό στον Άγιο Γεώργιο που έχουμε. Όσον αφορά, νομίζω το κάλυψα το θέμα αυτό. Mm-hmm. Εάν θέλετε. Είπε και για τα δικά δίκτυα, για το δικό δίκτυο. Για να πάω στο άλλο κομμάτι. Να πάω στο κομμάτι του οδικού δικτύου. Είναι πολύ σημαντικό. Πριν απαντήσετε, κύριε Στεφανάκη, έτσι για να μοιράζουμε τη συζήτηση και να είμαστε και δίκαιοι στον χρόνο, θέλετε να πείτε κάτι εγώ πάνω στο κομμάτι αυτό? Καταρχήν, έθεσα το ερώτημα γιατί δεν έχει γίνει ήδη ο βιολογικός, αφού ήταν στα προαπαιτούμενα όσον αφορά το φράγμα του Αποσελένη και έπρεπε να έχει ξεκινήσει την ημέρα. Έπρεπε να έχει ξεκινήσει την ημέρα που το μηχάνημα μπήκε για να φτιάξει τον αγωγό από το Αυδού. Ήταν στη συμφωνία μέσα να ξεκινήσει την ίδια μέρα και το αποχετευτικό. Τώρα θα έχει τελειώσει. Μετά από 15 χρόνια. Λοιπόν, ποιος πίεσε σε αυτό? Καταλαβαίνω τι λέτε. Ποιος το έβαλε μέσα στο σιρτάρι και δεν το εμφάνισε? Και για ποιο λόγο? Σίγουρα όχι εμείς. Μήπως βοηθήσαμε την κεντρική εξουσία να γλιτώσει χρήματα? Σίγουρα και τα λοιπά. Όχι. Πώς? Σίγουρα σε καμία περίπτωση. Γιατί δεν έγινε, είναι το ερώτημα. Γιατί δεν έχει γίνει? Έπρεπε να υπάρχει τώρα. Για να γίνει κάτι, πολύ σωστά είπατε ότι υπήρχε μια μελέτη η οποία μας απασχόλησε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για να ολοκληρωθεί ένα έργο, απαιτείται μια χρηματοδότηση. Αυτό το έργο δεν γίνεται με 100, 200, 300 χιλιάδες. Τι κάνατε? Ούτε με ένα. Όχι, η χρηματοδότηση ήταν στο προαπαιτούμενα. Με το που έμπαινε το μηχάνημα, έπρεπε να έχουν μπει τα λεφτά και να ξεκινήσει. Απαντήστε, να τον αφήσουμε να απαντήσουμε στο. Ναι. Τα προαπαιτούμενα τα θέσαμε εμείς ως Δημοτική Αρχή. Mm-hmm. Στα προαπαιτούμενα, το θέμα αυτό το θεωρούμε ως συμβατική υποχρέωση. Εμείς επιδιώξαμε κυρίως το κομμάτι της βιωσιμότητας του μονίμων κατοίκων. Άρα, αυτό που βάλαμε πρώτο στόχο ήταν το σημείο ιδεολειψίας που ανέφερα στην αρχή, να μην έχουμε αποστάγηση του κάμπου. Το εξασφαλίσαμε αυτό. Και το δεύτερο ήταν τα αρδευτικά δίκτυα. Είναι σωτήριο για μας γιατί μειώνει το κόστος παραγωγής και οργανώνει το κομμάτι της παραγωγής στον κάμπο και ετοιμάζει και οριμάζει και τον αναδασμό εφόσον προκύψει αύριο. Το κομμάτι το αποχετευτικό, το τονίζω αυτό, το κομμάτι το αποχετευτικό δεν μπορούσε να το εκτελέσει ο Δήμος σε καμία των περιπτώσεων. Αυτό έχει να κάνει με την κεντρική κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση το έχει αναθέσει στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης με χρηματοδότηση συγκεκριμένη, σας λέω, του 2018 τον Αύγουστο από τον κύριο Σταθάκη. Το κομμάτι αυτό εκπονείται η μελέτη, η επικαιροποίηση της μελέτης της παλιάς που ανέφερε ο φίλος μου ο Κώστας, επικαιροποιείται και αυτή η μελέτη θα δημοπρατηθεί. Αυτό όμως πρέπει να υπάρχουν κονδύλια από πίσω για να γίνει. Τώρα υπάρχει το πρόγραμμα Φιλόδημος. Το 2015 τι υπήρχε? Μια κατεσταμένη χώρα. Να προχωρήσουμε σε επόμενο θέμα. Το απαντήσατε αυτό, κύριε Στεφανάκη. Είπε ο κύριος Χαλιαδέξης πριν για το οδικό δίκτυο. Υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα και με το αγροτικό οδικό δίκτυο. Ο κόσμος πάει και στις καλλιεργίες του, τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Και φυσικά το ζητούμενο είναι ένας ασφαλής δρόμος
πρόσβαση προς το οροπέδιο Λασιθίου. Γιατί δεν είναι μόνο την περίοδο της κακοκαιρίας. Σας έχω δει πολλές φορές όταν είναι κακός ο καιρός. Τα έχουμε καταγράψει, τα έχουμε δείξει. Θα ήμουν άδικη αν δεν το ανέφερα αυτό. Τι γίνεται όμως με τις υπόλοιπες μέρες όπου δεν υπάρχει και η κακοκαιρία, αλλά και πάλι δεν είναι ασφαλής η πρόσβαση. Είναι ξεχωριστό κομμάτι η αγροτική οδοποιία που είναι εντός του κάμπου. Εμείς είναι άλλο κομμάτι. Είναι άλλο κομμάτι και άλλο κομμάτι είναι η πρόσβαση. Mm-hmm. Και κυρίως το κομμάτι από την Κέρα μέχρι το Σελία Μπέλου. Είναι το επίμαχο κομμάτι που και με τις κακοκαιρίες έχουμε προβλήματα και με ομίχλες και με φωτισμό έχουμε πολλά θέματα. Εκεί είναι τα όρια του νομού Λασιθίου με νομού Ηρακλείου. Εμείς πολλές φορές πάμε και παρεμβαίνουμε είτε σε ασφαλτικά είτε στον οδοφωτισμό, είτε με οποιοδήποτε τρόπο, είτε από καθυζήσεις. Πάμε και παρεμβαίνουμε και με εκχιονισμούς και στο κομμάτι του νομού Ηρακλείου. Πάντα σε συνεννόηση και με τον Δήμαρχο της Χερσονήσου και με την περιφέρεια. Είναι σημαντικό εκεί πέρα να τονίσουμε ότι διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις. Έχει βγει η χρηματοδότηση από την περιφέρεια, 252.000 ευρώ για το κομμάτι αυτό, από Κερά μέχρι οροπέδιο, αλλά δεν αρκεί η συντήρηση του οδοστρώματος. Εκεί απαιτείται πλέον νέα χάραξη. Νέα χάραξη. Νέα χάραξη, μεγάλο έργο, μεγάλο κονδύλι, πρέπει να γίνει. Τολμηρό έργο. Τολμηρό έργο. Τα λέω τολμηρό, αναγκαίο, αλλά και επειδή, τολμηρό, γιατί επειδή, είναι μεγάλο. Ναι, επειδή θα μου επιτρέψετε να βάλω κι εγώ κάποια θέματα, γιατί τα περισσότερα από αυτά που κουβεντιάζουμε έχουν ήδη δρομολογηθεί, εγώ βάζω και ένα άλλο θέμα. Αύριο θα έχουμε το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Καλώς εγώ το πράγμα, θα υπάρχει ένα αεροδρόμιο στο Καστέλι. Το οροπέδιο Λαστιού βρίσκεται στην εξής πλεονεκτική θέση. Είναι μόλις 16 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο, από υφιστάμενη οδό που είχε ανοίξει η Μόμα, από την περιοχή Χόνος που κατεβαίνει στην Κασταμονίτσα. Αυτός ο δρόμος μας βάζει, μας τοποθετεί γεωγραφικά το οροπέδιο Λαστιού πιο κοντά στο αεροδρόμιο από ότι το Ηράκλειο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εφόσον. Είστε σε πλεονεκτική θέση. Υπάρχει μια πλεονεκτική θέση, είναι μια πύλη εισόδου. Την οποία μπορούμε να την, και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε και τουριστικά και η παραγωγή θα είναι πιο κοντά, αλλά και οι μόνιμοι κάτοικοι ή ακόμα και οι εργαζόμενοι στο Καστέλι, στο αεροδρόμιο, θα είναι πολύ κοντά στο οροπέδιο. Και κυρίως για τον τουρισμό θα είναι μια πύλη εισόδου ακριβώς δίπλα μας. Είμαστε το μπαλκόνι του αεροδρομίου. Ακριβώς αυτό θα είμαστε. Ο δρόμος αυτός έχει ήδη χρηματοδοτηθεί με 700.000 ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών, έπειτα από έτοιμά μας. Έτοιμα και διεκδίκηση του Δήμου να μπει ως συνοδό έργο στα έργα που γίνονται στο αεροδρόμιο. Ως οδική σύνδεση με το οροπέδιο Λασιθίου. Θεωρείται συνοδό έργο, λοιπόν. Θεωρείται συνοδό έργο. Βγήκε η πρώτη χρηματοδότηση, τα πρώτα τεχνικά. Θα γίνουν δηλαδή τα υδραυλικά και όλα αυτά για τα προσταγιστικά. Mm-hmm. Και αναμένεται μετά το επόμενο κομμάτι που είναι η ασφαλτόστρωση. Αυτό θα μας βγάλει μπροστά όσον αφορά την πύλη εισόδου που θα είναι το αεροδρόμιο Καστελίου. Για την αγροτική οδοποιία που αντιμετωπίσαμε ακραία καιρικά φαινόμενα, είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρυγμένος ο Δήμος, λόγω των επανειλημμένων γεγονότων που συνέβησαν φέτος. Είχαμε τέσσερις σφοδρές χιονοπτώσεις. Mm-hmm. Τρεις φορές τουλάχιστον πλημμυρίσαμε ακόμα και σχεδόν μέχρι τον Τζενιάδο. Οι υποδομές έχουν καταστραφεί και γι' αυτό κηρυχτήκαμε σε έκτακτη ανάγκη. Βγάζουμε τώρα τρεις εργολαβίες μεγάλες για οδοποιία εντός του κάμπου. Η μία εργολαβία αφορά την κοινότητα Λαγού Τζερμιάδων Μαρμακέτων. Η επόμενη είναι Μέσα Λασίθη, Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Γεώργιος και Αυρακόντε. Και η επόμενη είναι Καμινάκι, Μαγουλά, Ψυχρό, Άγιος Χαράλαμπος και Κάτω Μετόχη. Με αυτές τις εργολαβίες, συν το συνεργείο του Δήμου που δουλεύει αδιάκοπα όλες αυτές τις μέρες στον κάμπο, θα καλύψουμε την ανάγκη αυτή. Σίγουρα δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την πρόσβαση στο οροπέδιο. Σίγουρα θέλουμε καλύτερους δρόμους, σίγουρα θέλουμε κοιλάδο γέφυρες, σίγουρα θέλουμε κρεμαστές γέφυρες και να, τούνελ. Να κλείνουμε σιγά σιγά, Δήμαρχε, δεν αλλά πιέζει ο χρόνος όλα αυτά στα πλαίσια, στα πλαίσια αυτά να μπορούμε να κάνουμε. Κάτι άλλο όμως, επειδή αναφέρθηκε, όσον αφορά το δημογραφικό, δεν πρέπει να μειώνουμε την προσπάθεια των μονίμων κατοίκων, των νέων παιδιών που υπάρχουν τώρα στο οροπέδιο, που δημιουργούν οικογένειες, πυρήνες, ζουν στο οροπέδιο, επιχειρούν, ανοίγουν τουριστικές επιχειρήσεις, ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, επενδύουν στην περιοχή. Και έχω μια πολύ ευχαριστή είδηση στο νηπιαγωγείο. Mm-hmm. Τα παιδιά έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Δηλαδή, η επόμενη. Θετικός δείκτης αυτός. Είναι θετικός δείκτης ότι οι οικογένειες παραμένουν στον τόπο και εύχομαι και το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί αύριο μετά την 26η του Μάη. Να δώσουμε όλοι το καλό παράδειγμα και να παραμείνουμε στην περιοχή μας, να επιχειρήσουμε. Ο Δήμος, μέσα από την Προεδρία που έχω αναλάβει
και διεκδίκησα, αγαπητή Κώστα, στην αναπτυξιακή Λασιθίου, την αναπτυξιακή εταιρεία του νομού. Έχουμε ενταχθεί στο πρόγραμμα Leader. Δίνουμε ειδικά κίνητρα μέχρι και 65% χρηματοδότηση. Ανοίγει τώρα το πρόγραμμα για νέους ανθρώπους που θέλουν να επενδύσουν είτε στην οικοτεχνία, είτε στον τουρισμό, είτε στις υπηρεσίες και στο εμπόριο. Θα σας κόψω, Δήμαρχε, γιατί με πιέζει ο χρόνος και θέλω να δώσουμε χρόνο και στον κύριο Χαλκιαδάκη. Για να κλείσουμε λοιπόν και με ένα δικό σας τελευταίο σχόλιο. Νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι και το προσυπογράφουμε ότι η ανάπτυξη, ακόμα περισσότερο η ανάπτυξη στο οροπέδιο Λασιθίου, είναι ζητούμενο για όλους. Και να μείνουν και οι νέοι και να κάνουν και τις οικογένειές τους και να επιχειρήσουν και να επενδύσουν και να προκόψουν, που λέμε. Εγώ λοιπόν θα ξεκινήσω από αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πύλη εισόδου είναι το καινούργιο αεροδρόμιο προς το οροπέδιο Λασιθίου. Είναι μικρή η απόσταση. Η μικρή απόσταση είναι, αλλά εκεί θα πάνε να κοιμούνται οι τουρίστες δηλαδή το βράδυ. Γιατί όχι, κύριε Χαλκιαδάκη, δεν είναι ένας καλός τουριστικός... Όχι, στη θάλασσα πηγαίνει. Τουριστικές και να σας πω και κάτι όσον αφορά τις υποδομές για τον τουρισμό. Θα σας πω ενδεικτικά τρεις υποδομές που υπάρχουν ήδη και που είναι παράξενο πράγμα. Έχουν δαπανηθεί αρκετά χρήματα για να φτιαχτούν τρεις αλευρόμελοι στην Άμπελο, οι οποίοι έχουν εγκαταληφθεί στο έλεος της μοίρας τους και θα καταρρεύσουν. Κλειδωμένες πόρτες κτλ. Ένα αυτό. Υπάρχει ένα παρατηρητήριο στο Λιμνάκαρο, το οποίο έχει πάρει ο αέρας στη σκεπή αρκετό καιρό τώρα, εγκατελειμμένο στη μοίρα του. Υπάρχει ένα πληροφοριακό κέντρο στο Ψυχρό, το οποίο πλήρωσε ο Δήμος από την τσέπη του για μια διαφορά 10 τετραγωνικά από τον ιδιώτη που ήταν διατεθειμένος να το πουλήσει, από ό,τι έμαθα και δεν το αγοράσατε, το οποίο πλήρωσε ο Δήμος τα έξοδα εξαιτίας της αθνής κατάστασης από την τσέπη του. Και είναι κλειδωμένο. Δεν δουλεύει. Δεν έχει εκτελεστεί καθόλου το έργο. Γιατί δεν έχει. Πληρώσατε όμως. Θα πείτε σε εσά. Μην κάνετε συζήτηση, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε. Υπάρχει ένα θεματικό πάρκο στο Τζερμιάδο, που εμείς στο Τζερμιάδο μέχρι τώρα το ξέραμε. Το πάρκινγκ του Δήμου, κλειδωμένο και αυτό. Αυτά όλα, τόσα λεφτά, γιατί είναι κλειδωμένα? Λοιπόν, το αιωλικό πάρκο, οι μήλοι καταρρεύσανε. Τεράστια ποσά. Και μιλάμε για ανάπτυξη, για ένα, για άλλο. Κύριε, θα πάω. Αλλά να πω και κάτι άλλο όμως. Η λαϊκή συσπήρωση που την κατηγορήσατε μέχρι δεν τώρα. Δεν κατηγόρησα. Είπατε που ήταν. Η λαϊκή συσπήρωση λοιπόν δεν ήταν. Η λαϊκή συσπήρωση λοιπόν μέχρι τώρα δεν ήταν εκεί. Τώρα είναι και χαίρομαι. Που σε αυτό το τραπέζι είναι αιτία η λαϊκή συσπήρωση που μπήκανε θέματα που δεν τα έχετε βάλει εσείς ποτέ. Όπως το αποχετευτικό, το νερό. Ποτέ. Ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτό. Δεν το δέχομαι. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Κάτι τελευταίο μπορώ να πω. Η αλήθεια είναι ότι θα τα ξαναπούμε. Θα τα λέτε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να λύνετε δύο παρατάξεις. Εγώ βέβαια ήθελα να πω ότι η αλήθεια. Κύριε Χαγιαδάκη, δεν υπάρχει χρόνος. Μισό λεπτό θέλω κάτι να πω. Θα μας κόψουν στον αέρα. Να μας κόψω. Δεν είναι και πολύ ωραίο. Ο Χρυσέλης θα βάλει παραπάνω φορολογίες τώρα στους Δήμους, γιατί τους κόβει τις επιχορηγήσεις. Αυτό δεν το λένε. Καθώς επίσης και γραμματέα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ θερμά. Ειδικό γραμματέα. Αν δεν υπογράψει αυτός, τέρματα υπόλοιπα.